σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι Farm Revolution και σήμερα έχω να σας παρουσιάσω ένα αρκετά ιδιαίτερο προϊόν. Απευθύνεται κυρίως σε αγρότες που ψεκάζουν τις καλλιέργειές τους. Είναι μια κάσκα ψεκασμού της εταιρείας Spring Protezione και θυμίζει λίγο από διαστημική αποστολή. Τι εννοώ, θα καταλάβετε αμέσως τώρα. Το συγκεκριμένο μοντέλο της σημερινής παρουσίασης είναι το Multifilter 1001. Είναι το μοντέλο με την αυτόνομη μπαταρία, καθώς εδώ μπροστά τοποθετείται μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία, όπου τροφοδοτεί εδώ ακριβώς πίσω το μοτέρ, ώστε να μπορέσει να μας παρέχει αέρα εντός της κάσκας μας. Η εταιρεία διαθέτει ακόμα ένα μοντέλο, το Multifilter 1003. Είναι το μοντέλο χωρίς μπαταρία, αλλά παίρνουμε τροφοδοσία από το τραχτέρ, ώστε να μπορέσει να δουλέψει η κάσκα. Όπως ήδη έχουμε πει, η κάσκα μας τροφοδοτείται από μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Πρόκειται για μία μπαταρία 6V, 7,2 αμπερόρια. Είναι αυτή εδώ, όπου την τοποθετούμε εδώ μπροστά, τη συνδέουμε με αυτό το καλωδιάκι, δίνουμε τροφοδοσία εδώ μέσα που υπάρχει ένα μοτέρ. Εδώ συνδέονται τα φίλτρα μας και όταν ενεργοποιηθεί το μοτέρ, ρουφάει και ουσιαστικά μας παρέχει αέρα εντός της κάσκας και μας το διοχετεύει από αυτούς τους δύο αγωγούς. Έχει ένα πανοραμικό αναδιπλούμενο τζάμι προσώπου με φίλτρο PMMA. Επίσης προσφέρει μια πολύ μεγάλη γωνία οπτικής επαφής, καθώς λόγω του πανοραμικού σχήματος που έχει μπορούμε και γυρνάμε το κεφάλι μας μέσα, οπότε έχουμε ένα πολύ μεγάλο οπτικό πεδίο και επίσης μας προσφέρει και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η κάσκα είναι πάρα πολύ άνετη στη χρήση της, καθώς το βάρος της μοιράζεται στους ώμους μας, δεν νιώθουμε βάρος ουσιαστικά, το κεφάλι μας είναι τελείως άνετο, δεν ακουμπάει πουθενά, θα σας το δείξω αυτό ακριβώς τώρα. Ανοίγουμε το πατούμε πάνω μας. Βλέπετε ότι ουσιαστικά ακουμπάει στους ώμους. Το κεφάλι μου είναι άνετο, δεν ακουμπάει εντός της κάσκας. Όπως σας είχα δείξει και στην αρχή, ο αέρας βγαίνει από τους αραγούς που έχει πάνω στην κάσκα. Ο αέρας χτυπάει μπροστά στο τζάμι και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να θαμπώσει το τζάμι. Και επίσης, λόγω της αρνητικής πίεσης που δημιουργείται εντός της κάσκας, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να εισέλθει εντός της κάσκας αφιλτράριστος αέρας. Όπως ήδη έχω προαναφέρει, η κάσκα μας τροφοδοτείται από μια μπαταρία 6V 7,2 αμπερόρια. Εδώ βλέπουμε διαθέτει ένα διακόπτη δύο θέσεων. Στην πρώτη θέση τροφοδοτείται η κάσκα με αέρα 160 λίτρων το λεπτό και έχουμε μια αυτονομία 7 ωρών και στη δεύτερη θέση τροφοδοτείται η κάσκα με 200 λίτρα αέρα το λεπτό και έχουμε μια αυτονομία 4 ωρών. Πριν συνεχίσω την παρουσίαση να δούμε φίλτρα, μπαταρίες και τα λοιπά παρελκόμενα της κάσκας, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στο κόστος της κάσκας που είναι αρκετά υψηλό. Έχει ένα κόστος από 700 ευρώ και πάνω. Μιλάμε πάντα για το συγκεκριμένο μοντέλο Multifilter 1001 με την αυτόνομη μπαταρία, καθώς το μοντέλο Multifilter 1003 με την τροφοδοσία από το τραχτέρ είναι λίγο πιο φθηνή, βγαίνει περίπου στα 550 με 600 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Πιστεύω ότι είναι αρκετά υψηλή η τιμή της. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω, βλέποντας την κάσκα, τι είναι τόσο ακριβό πάνω της, για να μπορέσουμε να πούμε ότι αντιστοιχεί αυτή η τιμή με αυτό που βλέπουμε. Πραγματικά όμως είναι μια αρκετά αξιόλογη και ποιοτική κάσκα, αλλά πιστεύω ότι η τιμή της είναι πάρα πολύ υψηλή. Επίσης έχει ακριβά ανταλλακτικά. Και γιατί το λέω? Λόγω κακής χρήσης, όχι σωστής φόρτισης, μου χάλασε η μπαταρία γρήγορα. Όταν απευθύνθηκα σε έναν αντιπρόσωπο για να μπορέσω να την αντικαταστήσω, μου είπε ένα κόστος στα 120 ευρώ. Μου φάνηκε αρκετά υψηλή τιμή. Ξεκόλλησα ένα αυτοκόλλητο που είχε εδώ μπροστά και είδα τα στοιχεία της μπαταρίας. Το 6V 7,2 αμπερόρια.
πήρα την μπαταρία και πήγα σε ένα μαγαζί που πουλάει ηλεκτρολογικό υλικό. Βρήκαμε την ίδια μπαταρία, ίδιες διαστάσεις, με τα ίδια χαρακτηριστικά, με κόστος 8 ευρώ την μπαταρία. Είναι αυτή που κρατάω στα χέρια μου. Αγόρασα δύο μπαταρίες, όπου για να τοποθετήσω εδώ πάνω, ξεκόλλησα τον γκρι αυτό εδώ και έχει δύο ακροδέκτες, όπου τους συνδέουμε εδώ. Και για να μπορέσω να την τοποθετήσω, να στερεωθεί το γκρι καπάκι πάνω στην μπαταρία, κάθε φορά που θέλω να την αντικαταστήσω, παίρνω μονοτική ταινία, την περνάω δύο φορές και έτοιμη. Οπότε με 16 ευρώ μπορώ και πηγαίνω στο κτήμα μου και έχω μια αυτονομία 8 ωρών στη δεύτερη σκάλα των 200 λίτρων το λεπτό. Θα ήθελα να πω και λίγα λόγια σχετικά με τα φίλτρα που χρησιμοποιώ. Όπως βλέπετε, χρησιμοποιώ φίλτρα με όσο το δυνατόν περισσότερες καλύψεις. Τα φίλτρα έχουν να κάνουν σχετικά με τι απόχρωση έχουν πάνω, μας δείχνει τι καλύψεις έχουμε. Τα συγκεκριμένα που χρησιμοποιώ εγώ έχει απόχρωση πάνω καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο. Είναι και αυτά σχετικά ακριβά. Εδώ, όπως βλέπετε, έχω αγοράσει τρία καινούργια φίλτρα. Τα έχω αγοράσει και τα τρία στο σύνολο 110 ευρώ. Σίγουρα υπάρχουν και πιο φτηνά, αλλά με λιγότερες καλύψεις. Πάνω απ' όλα, τα φίλτρα μας έχει σημασία να τα αποθηκεύουμε σωστά. Μετά από κάθε χρήση, το ξεβιδώνουμε πάνω από την κάσκα και τοποθετούμε τα καπάκια που βλέπετε εδώ. Πρέπει ουσιαστικά το φίλτρο μας να μην έρχεται σε επαφή με τον αέρα, να κλείνει αεροστεγός. Και τώρα μπορούμε να συνδέσουμε την μπαταρία πάνω στην κάσκα μας και τα φίλτρα, ώστε να μπορέσουμε να τη δούμε ολοκληρωμένη. Η μπαταρία έχει εδώ ένα γατζάκι όπου έρχεται και θηλυκώνει στο μεταλλικό, στη μεταλλική θέση που έχει εδώ. Είναι εδώ πέρα. Και παίρνουμε το καλώδιο και συνδέουμε την μπαταρία. Εδώ. Εδώ τοποθετούμε τα φίλτρα μας. Εδώ βλέπουμε την κάσκα με τοποθετημένη την μπαταρία και τα φίλτρα. Όταν πατήσουμε το διακόπτη στη θέση 1, ακούμε να δουλεύει η κάσκα. Είναι στη σκάλα συνταχύτητα μάλλον των 160 λίτρων το λεπτό. Και όταν πατήσουμε στη θέση 2, ακούμε ότι δουλεύει πιο γρήγορα και είναι στην ταχύτητα των 200 λίτρων το λεπτό. Έχοντας στην κατοχή μου αρκετές μάσκες ψεκασμού, κάποιες μισού προσώπου και κάποιες ολόκληρου προσώπου, θα μου πείτε πως κατέληξα στο να επενδύσω σε μία κάσκα σε αυτή την τιμή. Ο τρόπος που ψεκάζω είναι ένα αγροτικό αυτοκίνητο με ένα βιτίο ενός τόνου πάνω, το ψεκαστικό μηχάνημα και μία ανέμη με ένα λάστιχο 150 μέτρων. Τα κτήματα που διαθέτω είναι ορεινοί ελαιώνες. Δεν έχω πρόσβαση με το αυτοκίνητό μου σε όλα τα σημεία του κτήματος. Οπότε σταθμεύω το αυτοκίνητο σε ένα σημείο και απλώνω το λάστιχο για να μπορέσω να φτάσω σε όλα τα σημεία του κτήματος. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω σε συνδυασμό με την ολόσωμη στολή που φοράω μιας χρήσεως για τους ψεκασμούς, τα γάντια μου και τη μάσκα, είτε τη μισή είτε ολόκληρο προσώπου, όπου για να ανασάνεις ουσιαστικά πρέπει να βάλεις δύναμη, μου δημιουργούσε αρκετά μεγάλη δυσφορία και κούραση, ίδρωνα πάρα πολύ, ενώ με τη συγκεκριμένη κάσκα, καθώς μου παρέχεται ο αέρας, άρα ανασάνω πολύ πιο άνετα, με δροσίζει ο αέρας που πέφτει
εντός της κάσκας και το σημαντικότερο είναι ότι μου παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς ό,τι αέρας έρθει στο χώρο της κάσκας είναι 100% φιλτραρισμένος. Όπως σας έχω ήδη πει, δημιουργείται μια αρνητική πίεση εντός της κάσκας, οπότε ο αέρας βγαίνει από όπου βρει από την κάσκα και έτσι δεν αφήνει να εισχωρήσει αέρας απ' έξω προς τα μέσα. Με τις άλλες μάσκες, για να έχουμε το πιο ασφαλές αποτέλεσμα, θα πρέπει να προσέχουμε να κάνουμε πολύ καλή εφαρμογή πάνω μας. Και φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας παρουσίασης, όπου σήμερα είδαμε μία κάσκα ψεκασμού της εταιρείας Spring Protezione μοντέλο Multifilter 1001, το μοντέλο με την αυτόνομη μπαταρία. Πρόκειται για μία κάσκα αρκετά ποιοτική, λίγο διαστημική, αλλά πιστεύω ότι μας προσφέρει τη μέγιστη προστασία για την αναπνοή μας κατά τη διάρκεια των ψεκασμών. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι όταν πρόκειται να πάμε να κάνουμε ψεκασμούς, είτε με συμβατικά σκευάσματα είτε με βιολογικά σκευάσματα, δεν αλλάζει κάτι, πάνω απ' όλα μέτρα προστασίας. Εκτός από τη μάσκα μας ή την κάσκα, πάντα χρησιμοποιούμε στολή μιας χρήσεως και γάντια νητριλίου. Προσεχώς θα επανέλθω με νέο βίντεο, όπου θα σας παρουσιάσω και τις άλλες μάσκες που έχω στην κατοχή μου, μισού προσώπου και ολόκληρο προσώπου, να μπορέσουμε να δούμε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, χαρακτηριστικά, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη κατά τη διάρκεια των ψεκασμών. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά. Γεια σας. Και μην ξεχνάτε, κάπου εκεί κάτω δεξιά υπάρχει ένα μικρό κουτάκι που λέει εγγραφή. Πατήστε το για να εγγραφείτε στο κανάλι μου.